Χωρίς να είσαστε υπουργός. Ναι, το διαψεύδω. Κατηγορηματικά. Σχεδόν κατηγορηματικά. Σχεδόν. Όλα τα κανάλια σας έχουν υπουργό. Αφήστε το τώρα αυτό, το είδα και χθες. Να σας πω την παράδοση πάντως. Ακούστε. Σε όλους τους ανασηματισμούς. Κύριε Παπαδάκη. Σε όλους, ακούστε, είναι για, αυτό, είναι μπορεί για καλό. Να είναι προς όφελος εσύ, ανάλογα όπως το θέλετε. Σε όλους τους ανασηματισμούς είχαμε καλεσμένο ο οποίος έγινε υπουργός. Ήταν εδώ ο κ. Σαντορινιός ο τελευταίο που υπουργοποιήθηκε. Εδώ τον είχαμε. Γι' αυτό υπάρχουν οι παραδόσεις ή για να τηρούνται ή για να αλλάζουν. Δεν είσαστε πάντως. Γιατί καθυστερήσατε λίγο και νόμιζα ότι είχατε πάει στο ράφι. Εγώ σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Εσείς τουλάχιστον εμένα μου έχει ανατεθεί μια πολύ σημαντική δουλειά από την ηγεσία του κόμματος στην κοινοβουλευτική ομάδα. Και εκεί είμαι και συνεχίζω μέχρι το. Άρα δεν είχες πάει στο ράφι. Και μαζί μας είναι και ο κύριος Βορύδης από τη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα. Είμαστε στον απόϊχο, κύριε Ζαχαριάδη. Καμιά γραβάτα σκέφτομαι να αγοράσω προς τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβρη. Α, για Αύγουστο λέτε. Αύγουστο. Και θα βγούμε στις αγορές. Βγει το... Και θα βγούμε, όταν βγούμε στις αγορές. Να πάρετε μία από τον κύριο Στουρνάρα. Κοιτάξτε, τώρα δεν χρειάζεται να ανταλλάζουμε μεταξύ μας γραβάτες. Αυτό το οποίο χρειάζεται... Όχι, σαν προληπτικό πρόγραμμα στήριξης της εμφάνισης. Εκείνος μιλάει για προληπτική γραμμή. Δεν είναι προληπτική γραμμή. Πιστοτική γραμμή. Εντάξει, είπαμε και τα αστεία μας. Έτσι, να πάμε στα σοβαρά. Κύριε Ζαχαριάδη, πιστεύετε ότι ήταν η σωστή αντιμετώπιση? Καταρχήν, καλά έκανε ο κύριος υπουργός και απέμεψε την κυρία Αντωνοπούλου. Ένα αξιόλογο άνθρωπο, όπου πραγματικά με ένα πολύ βαρύ βιογραφικό και ένα βαρύ υποθενέσιας. Όπως και ο κύριος Παπαδημητρίου, με ένα βαρύ βιογραφικό και ένα βαρύ υποθενέσιας. Το θέμα δεν είναι αν έκανε καλά ή όχι, καλά έκανε. Αν δεν τους έδιωχνε, θα λέγαμε γιατί δεν τους διώχνετε. Το θέμα δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι ότι έρχεται μια διάταξη όταν έρχεται το μνημόνιο. Ο κύριος Βορύδης σε λίγο θα δικαιολογηθεί ότι εγώ σώσα την πατρίδα για να μην πάμε στη δραχμή και φύγουμε από το ευρώ και δεν είδα τα υπόλοιπα μέσα και το ψήφισε, γιατί το ψήφισε και εκείνος τον Αύγουστο του 2015, έτσι. Αλλά ερχόσαστε σε αντίθεση... Ορίστε. Πειθαρχώντας. Πειθαρχώντας. Ερχόσαστε σε αντίθεση με την κοινωνία. Τα χρήματα τα οποία έπαιρναν ως επιδότηση η κυρία Ράνια Αντωνοπούλου, για κάποιους από αυτούς που μας ακούνε, είναι το ετήσιο εισόδημά τους. Κύριε Παπαδάκη, θέλω να είμαι απολύτως σαφής και ειλικρινής. Νομίζω ότι η απόφαση του Πρωθυπουργού είναι στη σωστή κατεύθυνση. Δεν μπορεί να υπάρχει οποιαδήποτε χαραμάδα, οποιαδήποτε ρογμή στη σχέση που προσπαθούμε να οικοδομήσουμε ως νέο τμήμα του πολιτικού συστήματος με την κοινωνία. Άρα κακώς είχε μπει τότε. Θα σας πω, κακώς θα απαντήσω. Θα απαντήσω και θα γιατί απαντήσω με ειλικρίνεια. Γιατί αν δεν μου πείτε και αυτό, μου λείπει κάτι. Δεν μπορεί να υπάρχει καμία απόσταση σε αυτά τα οποία αισθάνεται τμήμα της κοινωνίας, το οποίο πιέζεται, ζορίζεται, αδικείται με βάση προνόμια τα οποία έχει το πολιτικό σύστημα. Μα μέσα στο τρίτο μνημόνιο, κύριε Ζαχαριάδη, και για να απαντήσω με ευθύτητα σε αυτό το οποίο ρωτάτε, νομίζω ότι η χθεσινή δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι αυτή η διάταξη δεν ήταν στη σωστή κατεύθυνση και καλώς καταργείται, καλύπτει και το πιο καχύποπτο. Άρα και εσείς λέτε ότι κακώς μπήκε. Το ερωτηματικό κακώς δεν μπήκε. Είναι αυτό. Κακώς το μπήκε. Ερωτηματικό είναι πώς βλέπουμε από το ένα τμήμα του πολιτικού συστήματος, χωρίς να έχει γίνει κάτι παράνομο, γιατί αυτό είναι προφανές. Δεν έχει γίνει κάποια παρανομία από την κυρία Αντωνοπούλου. Για μένα είναι παράνομο. Για λόγους ήθους και ευθυξίας κάποιος υποβάλλει την παραίτησή του και λέει προχωράμε και μπορούμε να πάμε και έτσι. Ενώ από ένα άλλο τμήμα του πολιτικού συστήματος υπάρχει μια χοντροπετσιά και μια αναισθησία. Να σας πω κάτι, κύριε Παπαδάκη. Θα μπορούσε και η κυρία Αντωνοπούλου να πάρει, λέω εγώ, μια κάμερα του Αντένα και να πάει στο σπίτι της και να δείξει μια μούχλα και να πει «Μανά, δεν βλέπετε στο σπίτι μου εδώ πέρα τι γίνεται». Στο Κολωνάκι, σε αυτό για το οποίο την καταγγείλανε. Λοιπόν, το λέω αυτό. Το λέω αυτό. Το Αντένα το είπα επειδή φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή σας. Θα μπορούσα να πω. Δεν το έκανε ο Αντένα. Θα μπορούσα να πω για το πιο. Αφού είμαι στον Αντένα, όμως θα χρησιμοποιήσω το παράδειγμα το λογικό. Του δημοσιογράφους, εσάς. Λέω λοιπόν ότι από τη δική μας πλευρά
υπάρχει μια τέτοια αντίληψη και μια τέτοια κατεύθυνση και δεν θα αφήσουμε να ρηγματωθεί η σχέση μας με την κοινωνία. Να σας από πω, την άλλη πλευρά, δεν είδαν, δεν κατάλαβαν, δεν μύρισαν. Να σας πω που έγινε η παρανομία. Η παρανομία είναι στη διάκριση. Η παρανομία είναι στη διάκριση μεταξύ πολιτών οι οποίοι υποφέρουν και ανθρώπων που έχουν τη δυνατότητα να νομοθετούν για πάρτι τους. Γιατί τον νόμο αυτό τον έφερε ο κύριος Μάρδας. Ο κύριος Μάρδας τον έφερε, ο οποίος την εποχή εκείνη ήταν εξοκοινοβουλευτικός υπουργός. Κοιτάξτε, για να είμαστε ειλικρινείς. Για να είμαστε ειλικρινείς. Έχετε δει δικαιώματα τα οποία έχουν νομοθετηθεί από το 1994. Από το 1994. Μην πάμε σε μια ισοπαίδωση από την άλλη, κύριε Παπαδάκη. Εγώ νομίζω ότι όλες οι κυβερνήσεις από το 10 και μετά έχουν προχωρήσει σε έναν εξορθολογισμό των δικαιωμάτων του πολιτικού προσωπικού στη χώρα. Μην φτάσουμε και σε μια αντίληψη πλήρους ισοπαίδωσης. Οι βουλευτές στη χώρα πρέπει να είναι, κατά τη γνώμη μου, και καλά εξοπλισμένοι και καλά υποβοηθούμενοι με όλες τις τέτοιες και να έχουν και ένα. Ο δάσκαλος, ο χωροφύλακας, ο στρατιωτικός. Εντάξει, με βάση τις δυνατότητες όλη η κοινωνία. Το γιατρό τον αφήνουμε στην Οβάρτης. Ένα λεπτό. Να τον εστέλνει ταξίδια για την επιμόρφωσή του και να συνταγογραφεί τα φάρμακά του. Για να μην στοιχίζει τα 23 δισεκατομμύρια. Για να μην αφήσουμε λοιπόν το πολιτικό σύστημα στο έλεος των οικονομικών συμφερόντων, διότι αυτά τα προβλήματα δεν ξεκίνησαν σήμερα, κύριε Παπαδάκη. Δεν μ' αρέσει αυτό. Εσείς που είστε έμπειρος, δεν έχετε ακούσει για χρήματα εταιριών. Για να μην τα παίρνει ο βουλευτής. Να πω το επιχείρημα. Τότε να μην κατέβει στην πολιτική. Να πω το επιχείρημα. Να μείνει στο δικηγορικό του γραφείο, κύριε Βορύδης, και μπορεί να είναι λάθος. Εάν νομίζει ότι μειώνεται το εισόδημα. Μπορεί να είναι λάθος. Δεν έχετε ακούσει εσείς, κύριε Παπαδάκη, που είστε πολύ έμπειρος για κόμματα στην Ελλάδα που στα κομματικά του ταμεία παίρναν απευθείας χρήματα από τη Siemens. Όχι μόνο τα έχετε ακούσει. Τα έχετε καταγγείλει κιόλας και τα έχουν καταδικάσει και τα ελληνικά και τα γερμανικά δικαστήρια. Και έχουμε και ομολογία. Επειδή λοιπόν το πολιτικό σύστημα δεν θα γυρίσει. Όσο στο τιμόνι της χώρας είμαστε εμείς, στην περίοδο της Siemens. Εσείς, να δούμε τι γίνεται και με εμάς. Στην περίοδο της Novartis. Να δούμε τι γίνεται και με εμάς. Εμείς είμαστε ένα τμήμα του λαού, δεν ερχόμαστε ουρανοκατέβατοι. Λέτε όμως ότι για να μπορεί να κάνει καλά τη δουλειά του, να μην τα παίρνει, να μην είναι εξαρτημένος από οικονομικά συμφέροντα βουλευτής, πρέπει να του δίνουμε επιδόματα. Όχι. Δηλαδή, δεν είπα αυτό. Επειδή το χοντρίνατε λίγο, να του κάνουμε, το φέρουμε στα φυσιολογικά. Δεν το αποκαλύψετε κι εσείς. Πρέπει να το φέρουμε, κύριε Χασαπόπουλε, στις φυσιολογικές διαστάσεις, ώστε ο βουλευτής να έχει τη σωστή υποδομή και το σωστό εξοπλισμό να δουλεύει για τη χώρα. Αυτή η διάταξη υπάρχει, εγώ τα λεφτά δεν τα παίρνω. Ή αν έβγαινε οποιοδήποτε και έλεγε δεν τα παίρνω, τότε ναι, να πανηγυρίζετε. Εδώ υπήρχε μια αποκάλυψη δημοσιογραφική και βγαίνετε εσείς και λέει: τι ωραία που παρετείτε αυτή, ήταν λάθος το μέτρο. Μα δεν το αποκαλύψατε. Δύο χρόνια τα παίρνετε τα λεφτά. Κύριε Χασαπόπουλε, δεν πανηγυρίζω. Είμαι έτοιμος, κύριε Χασαπόπουλε. Αυτό η κυβέρνηση. Αυτό λέω. Η κυβέρνηση αναγκάστηκε να τη διώξει. Σωστό. Εάν δεν ήταν το δημοσίευμα. Που προέρχεται. Γιατί πρώτη φορά συμβαίνει, δεν είναι κακό να το αποκαλύψουμε. Αν δεν υπήρχε το δημοσίευμα, η κυρία Αντωνοπούλου. Και παρενέβη ο πρωθυπουργός και το τελείωσε. Άμα μιλάμε και δύο όμως επάνω στον άλλο. Όχι, πρέπει, παιδί μου, αλλά. Μα δεν έχει νόημα. Α, ναι, αν συνεχίζει μέχρι να γίνουν εκλογές, η κυρία Αντωνοπούλου θα έπαιρνε το επίδομα. Δεν το παίρνει. Άρα τι άλλο το καταργήσατε. Είμαι ανοιχτό σε οποιαδήποτε κριτική. Και το κόμμα μας είναι ανοιχτό, ό,τι λάθος υπάρχει και το διαπιστώνουμε, είτε νωρίτερα είτε καθυστερημένα να το διορθώνουμε. Η αντίληψη του πολιτικού συστήματος, που για δεκαετίες. Όχι, δεν είπα αυτό. Δεν είπα αυτό. Απάντησα προηγουμένως στον κύριο Παπαδάκη σχετικά με τη διάταξη. Η αντίληψη του πολιτικού συστήματος για δεκαετίες, που έβρισκε λάθη. Και οικοδομούσε νέα λάθη πάνω στα λάθη, μας οδήγησε, στη χρεοκοπία. Αυτό λέγεται συμψηφισμός. Εμείς, όχι, το συμψηφισμό το κάνουν οι άλλοι. Εμείς είμαστε καλύτεροι. Εμείς, κύριε Χασαπόπουλε, όταν διαπιστώνουμε ένα λάθος, όταν μας επισημαίνεται ένα λάθος, το διορθώνουμε και το παραδεχόμαστε. Και αυτό νομίζω ότι είναι πλεονέκτημα για μας. Κύριε Βορύδη, εδώ υπάρχουν και 110 βουλευτές, οι οποίοι παίρνουν επιδότηση ενοικίου. Είναι οι βουλευτές της ελληνικής περιφέρειας. Ξέρετε κάτι, εμείς δεν είμαστε υπέρ της Βουλής των Πλουσίων, όπου μόνο οι πλούσιοι θα έχουν τη δυνατότητα να πολιτεύονται. Αλλά όχι όμως από την άλλη.